Λοιπόν, όπως όλοι καταλάβατε, μόλις ξεκίνησε το 33ο βίντεο στη του Excel. Βρισκόμαστε στη Χαλκίδα και έχουμε κοντά μας εδώ τον Βασίλη. Με τι αυτοκίνητο, Βασίλη? Καλησπέρα, Αλεξάνδρε. Είναι το Toyota Celica τετρακίνητο. Το οποίο είναι full μετατροπή σε GT4, έτσι, από τον? Είναι επιμερημένο από τον Δημήτρη Μπαρμπαρή. Βέβαια, υπήρξαν και άλλοι άνθρωποι που βοήθησαν στη μετατροπή. Όπως το Rectifier Original στην Αθήνα, ο Παρασυράκης. PMC, Πολυζωήδης, Πέτρος. Κόσμος αρκετός δηλαδή για να βγει αυτό το αυτοκίνητο, το οποίο είναι full βελτιωμένο, έτσι, σε όλους τους τομείς, τα πάντα, από μοτέρ, βάση, τα πάντα, δηλαδή ανάρτηση, μετάδοση, έτσι. Έχουν αλλάχθει τα πάντα. Πρέπει να πω ότι λύθηκε και δέθηκε το αυτοκίνητο στη Χαλκίδα από φίλους μου μηχανικούς, το Ρένο και το Πέτρο, με μεγάλο μεράκι και προσοχή. Μέσα στο μοτέρ τι έχουμε? Έμαθα εδώ για αρισμένους τροφάλους, ελαφρωμένους, μπιέλες, πιστόνια, μέταλλα, χαμός, τα πάντα. Στο μοτέρ έχουν αλλάχθει τα πάντα. Ξεκινάμε από το στρόφαλο, ο οποίος έχει γυαλιστεί, ζυγιστεί μαζί με βολάν, εξωτερική τροχαλία, αλουμινένια πλέον και δίσκο πλατό για καλύτερο στροφάρισμα. Τα μέταλλα στα κουζινέτα είναι τριμεταλλικά της SEL, υψηλής αντοχής. Πιο πάνω έχουμε τις μπιέλες, οι οποίες είναι Eagle, οι οποίες ζυγίζουν 530 γραμμάρια αντί για 730 των γνήσεων. Και έχουν μεγαλύτερη αντοχή. Μεγαλύτερη αντοχή, βοηθάνε στην ευστροφία λόγω βάρους. Τα πιστόνια είναι της Gossner, είναι η ειδική παραγγελία, διότι τα θέλαμε 86,2, τα οποία δεν τα βρίσκαμε πουθενά, αλλά τελικά τα βρήκε ο Δημήτρης. Το ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, και έχουμε εδώ πέρα και Kappa Sport ανάρτηση, έτσι, βλέπω. Σασμάν διαφορικά. Διαφορικό πίσω φοράει Torsen, έχει 45% μπλοκέ. Μπροστά το Σασμάν έχει αλλαχτεί από το προηγούμενο τετρακίνητο, διότι έχει πιο κοντή Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη σχέση μετάδοσης, ώστε βοηθάει το αυτοκίνητο σε θέματα επιτάχυνσης. Η ανάρτηση, είπαμε, είναι πλήρης ρυθμιζόμενη. Για κάμπερ, σκληρότητα, ύψος, απόσβεση ελαττηρίου, τα πάντα. Πάρα πολύ ωραία. Και επειδή μας έχει κόψει και λίγο το κρύο εδώ πέρα, πάμε να δούμε λίγο δράση, γιατί θα μας δουν παγάκια. Uh-huh.